Και 7. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο στούντιο τον Γιάννη Τζίνα, τον οποίο καλημερίζω. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι του Ράδιο Αβένα. Και βέβαια έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Αργύρη Τζιγκενόπουλο, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα, Αργύρη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Αβένα. Λοιπόν, έχουμε πλούσιο πρόγραμμα, πλούσιο υλικό για την περίοδο αυτή, Αργυρή. Οι ομάδες όλες κινούνται στο ρυθμό των μεταγραφών και ξεκινάνε σιγά σιγά δειλά την προετοιμασία. Υπάρχουν βέβαια εν εξελίξη γεγονότα τα οποία ανά πάσα στιγμή αλλάζουν το σκηνικό. Υπάρχει αυτό το παρεδώσε, όπως λες και στην ιστοσελίδα σου. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι είναι η ιστοσελίδα του Sports App, μια ιστοσελίδα που είναι πανελλαδικά ευανάγνωστη και όποιος θα ήθελε να δει μπορεί εκτός από την ημαθία να δει και την γάμα εθνική, το τι γίνεται. Δεν ξέρω τι λες για τις μεταγραφές για τη γάμα εθνική, Αργυρή, τι γίνεται. Εντάξει, η γάμα εθνική γενικότερα είναι μια κατηγορία η οποία πλέον είναι διευρυμένη. Έχει αλλάξει πλέον το καθεστώς. Θυμίζει πάρα πολύ την παλιά Δέλτα Εθνική, με πλέον είναι 110 ομάδες σύνολο. Η μαθία έχει την τύχη φέτος να εκπροσωπείται από τρεις ομάδες. Την Άουσα, που είναι η δεύτερη χρονιά της συνεχόμενη. Και πλέον θα έχουμε τα Τρίκαλα και την Αλεξάνδρεια. Τα Τρίκαλα ως πρωταθλητές και η Αλεξάνδρεια με τη γνωστή διαδικασία του αφημίτιου διαγόρα έβαση. Γιάννη και Τάσο, η κίνηση των τριών ομάδων μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητική μέχρι στιγμής. Αν θέλετε να αναφερθώ επιγραμματικά, η Νάουσα θεωρώ ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο από πέρσι. Επομένως, οι προσθήκες δεν είναι και τόσο σημαντικές. Μπορεί αποχώρηση, ας πούμε, ο Κώστας ο καπετάνος είναι μια χουλιά όσον αφορά το κομμάτι της εμπειρίας, αλλά θεωρώ ότι θα αναπληρωθεί και σύντομα κιόλας. Απέκτησε τον Τάσο τον Καψάλη, ένα ποδοσφαιριστή που είχε ξεχωρίσει και στον Κοπανό και γενικότερα στα θέματα υποδοσφαιρίας. Και όπως είπα και οι αποχωρήσεις δεν είναι και τόσο σημαντικές, αλλά εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό για την Άουσα την τοποθέτηση του Δημήτρη του Χριστοφορίδη στο τεχνικό τύπο, στον προπονητή. Αυτή είναι σημαντική, ο Χριστοφορίδης, ο προπονητής. Ο προπονητής ο Χριστοφορίδης θα δώσει διαφορετικό νόημα στην ομάδα της Νάουσας. Είναι ένας καταξιωμένος προπονητής. Όχι βέβαια ότι ο προηγούμενος δεν ήταν, αλλά υπάρχουν πολλές προσδοκίες από την παρουσία του. Ναι, αν και είναι η πρώτη φορά που θα εργαστεί εκτός Βέρειας, εκτός οντιμάτων υποδομής, είναι δηλαδή η πρώτη φορά που θα καθίσει σε ένα πάγκο γάμα εθνικής. Εγώ όμως δεν το θεωρώ αυτό μειονέκτημα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση η Νάουσα αποτελείται από ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας κυρίως, ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλός. Επομένως θεωρώ ότι θα γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και μιας που μιλάμε σήμερα, Γιάννη, ξεκινά και η προετοιμασία της Νάουσα σήμερα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Αυτά όσον αφορά την Νάουσα, αν θέλετε να πάμε. Να πάμε λίγο στις ομάδες τις υπόλοιπες της ΓΑΜΑ Εθνικής στην Ημαθία, είναι η Αλεξάνδρεια και η. Και τα Τρίκαλα. Βέβαια εκκρεμεί η απόφαση για το τι θα γίνει με την προσφυγή η οποία έχει καταφύγει η ομάδα της Αλεξάνδρειας. Υπάρχει έτσι ένα βέβαιο, θα έλεγα, σκηνικό περισσότερο για τα Τρίκαλα, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι προετοιμάζονται κανονικά, έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία και φαίνεται ότι υπάρχει βέβαια έτσι πρόθεση και διάθεση των ομάδων αυτών για διάκριση. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η Αλεξάνδρεια έχει κάνει τις ενέργειες εκείνες οι οποίες θα της δώσουν το στίγμα στο να προχωρήσει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το ίδιο και τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα έχουν τον Ντάμτσο τον προπονητή, συνεχίζουν τον Αμπρικίδη σαν βοηθό. Πώς βλέπεις αυτό το δίδυμο? Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, Γιάννη. Εντάξει, ο Γιώργος ο Ντάμτσος έχει και το πρόβλημα με το δίπλωμα. Στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι απαραίτητο βάσει καταστατικού
το UEFA Β. Ήταν βεβαίως ένας λόγος και αυτός για την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου να βρει έναν προπονητή που έχει το δίπλωμα αυτό. Όμως εγώ πιστεύω ότι στο πρόσωπο του Μάκη Πεμπρικίδη δεν είδαν αποκλειστικά αυτό. Ο Μάκης έχει αρκετές γνώσεις πάνω στο ποδόσφαιρο, ειδικά στο ποδόσφαιρο το πιο μοντέρνο, να το πούμε έτσι, με τις νεότερες αντιλήψεις, και η ΓΑΜΑ Εθνική το χρειάζεται πάρα πολύ αυτό, και θεωρώ ότι θα είναι ένα ιδανικό συμπλήρωμα για τον Γιώργο Ντάμψιο ο Μάκης Πεμπρικίδης, και θα το δούμε και στην πορεία αυτό. Είμαι απόλυτα σίγουρος, Γιάννη. Οι μεταγραφές πώς πάνε στα Τρίκαλα, τι έχουμε, Αργύρη? Θεωρώ ότι είναι αρκετές οι μεταγραφές οι οποίες είναι κλεισμένες. Απλά δεν έχουν ανακοινωθεί για το λόγο που ανέφερες πριν, ότι θα πρέπει να τελεσιδικήσει η περίπτωση αυτή που βρίσκεται στα γραφεία της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Η μοναδική περίπτωση είναι του Βασίλη του Λαγδάρη από το Διαγόρα Σεβαστής, ο οποίος ουσιαστικά αυτό ανακοινώθηκε με μια δήλωση που έκανε σε μια τοπική σελίδα στην Πιερία, και ήταν εκ των πραγμάτων μετά φυσιολογικό ο Μέγας Αλέξανδρος να τον ανακοινώσει. Αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετές, και το γνωρίζω δηλαδή, ότι είναι αρκετές οι μεταγραφές του Μέγα Αλέξανδρου, που με το που τελεσιδικήσει η απόφαση θετικά, βεβαίως για το Μέγα Αλέξανδρο, εάν δηλαδή τελεσιδικήσει θετικά, αμέσως θα ανακοινωθούν και θα ισχυροποιηθεί πάρα πολύ η ομάδα των Τρικάλων. Έχει κάποιες σημαντικές απώλειες, όπως είναι του Τασίδη, του Πατατούκα, του Ιωακιμίδη βεβαίως θερματοφύλακα, και χθες του Νίκο του Κουντουρά, αλλά θεωρώ ότι θα αναπληρωθούν υπάρξια, Γιάννη. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε τις ετοιμασίες ή προετοιμασία, θα έλεγα καλύτερα, για το γήπεδο, οι οποίες πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εκεί θα πρέπει η Δημοτική Αρχή και γενικά οι άρχοντες του Δήμου Αλεξάνδρειας να μεριμνήσουν το ώστε το γήπεδο να είναι κατάλληλο για να υποδεχθεί την ΓΑΜΑ Εθνική Ομάδα των Τρικάλων. Βέβαια, κολλησιεργούν οι όλες διαδικασίες για το λόγο αυτό της μη έγκυρης, θα έλεγα έτσι, απόφασης από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την υπόθεση την οποία ξέρουμε. Επομένως, θεωρώ σημαντικό αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι είναι στην πρόθεση όλων να λυθεί το θέμα του γηπέδου. Νομίζω, Γιάννη, όλο το στίγμα το έδωσες εσύ τώρα μόλις για την περίπτωση του Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων. Εντάξει, ως Δήμος Αλεξάνδρειας θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να βοηθήσει την, και θεωρώ και μάλλον και μέσα στις προδιαγραφές της να βοηθήσει τον Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων, είναι μια ομάδα του Δήμου. Το γήπεδο έχει βεβαίως χρήση επεμβάσεων, δεν το συζητάμε, έχοντας και μια εμπειρία εγώ από τη ΓΑΜΑ Εθνική και από τα παλιότερα χρόνια. Εντάξει, εννοείται πως δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις τα γήπεδα στην εντέλεια, αλλά συγκρίνοντας και κρίνοντας από τις προηγούμενες περιπτώσεις των ομάδων μας, θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις, το ζητά άλλωστε και η ΕΠΟ. Όμως εγώ πιστεύω, Γιάννη, ότι στο τέλος όλα θα κυλήσουν ομαλά και θα γίνουν οι απαραίτητες επιβάσεις εν ώψη της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είμαι αισιόδοξος δηλαδή. Και θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο καιρός περνάει, ήδη ξεκινάνε προετοιμασία και κάπου είναι ένα σημαντικό θέμα, θα έλεγα αυτό. Βέβαια μπορούν να γίνουν οι δέουσες ενέργειες, αλλά θα αναμένουμε τουλάχιστον στο σημείο αυτό να δούμε το τι θα γίνει. Να πάμε στην άλλη ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής, του νομού μας, για την Αλεξάνδρεια. Έγινε η Γενική Συνέλευση, υπόθηκαν κάποιες σκέψεις, προτάσεις. Υπάρχει η μετονομασία που θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι τα χρονικά περιθώρια να αντέχουν στο ότι να ολοκληρωθούν οι όλες διαδικασίες. Θα πάμε σε ένα αθλητικό σύλλογο Αλεξάνδρειας, έτσι θα μετονομαστεί σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της περιοχής, η αγορά του Αφημί, κάτι που ακούγαμε και τελικά βλέπουμε ότι έχει υλοποιηθεί το γεγονός αυτό. Από πλευράς μεταγραφών θα ήθελα να μου πεις, Αργύρη, έτσι, το τι γίνεται. Ναι, Γιάννη, η Αλεξάνδρεια συγκινήθηκε βεβαίως, όπως ήταν και πολύ τα φυσιολογικό, μέσα από το ρόστερ του Διαγόρα Σεβαστής. Εκτός από τους ποδοσφαιριστές πήρε, δεν είναι ουσιαστικά μεταγραφές, αλλά εντάξει, επειδή λόγω της αγοράς του Αφημί είναι θεωρείται μεταγραφή. Ο Μέμης ο Μπενίσκος, που εντάξει όλοι το γνωρίζουμε, το Μέμη τον Μπενίσκο,
περιοχή. Άλλωστε και παλιότερα και πρόσφατα φόρεσε και τη φάνηλα της Αλεξάνδρειας. Ο Ζαχαρίας ο Δημητρολόπουλος, ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ στον χώρο του κέντρου, έμπειρος, ιδιαίτερα έμπειρος από τους πολύ καλούς κόφτες όσον αφορά την θέση του. Ο Δημήτρης ο Σκλειοπίδης, εμπειρία επίσης, 32 χρονών ο Δημήτρης, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ο Δημήτρης ο Δημητρίου, ο Νέστρας ο Κοψιόπουλος από την Λίδνα Κίτρους, πάρα πολύ καλός παίκτης, τον έχω δει αρκετές φορές από κοντά, γρήγορος και είναι αυτό που λέμε σκυλί μέσα στο εργαλείο. Ο Κρίστη Κούμπουλα που είχε ξεκινήσει εξαιρετικά την κατηγορία του, θεωρούσαμε ότι την καριέρα του, συγγνώμη, θεωρούσαμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ αυτό το παιδί, αλλά εντάξει, έμεινε αρκετά στάσιμος, ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντική βοήθεια. Ήταν και για το Διαγόρα και θα είναι για την Αλεξάνδρεια του χρόνου. Και ο Σωτήρης ο Τάχος, επίσης ένας παίκτης που θεωρείται εργαλείο, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γιάννη, οι μεταγραφές της Αλεξάνδρειας κινήθηκαν σύμφωνα με τις θέσεις, όπου επειδή ο Κώστας Παπαδόπουλος ξέρει πολύ καλά τις ανάγκες της ομάδας, γιατί είναι, την είχε και πέρσι και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία, έκανε προαθλητισμό. Οι παραμονές των παιδιών από πέρσι, Αβραμόπουλου, Πέτκου, Πέικου, Σαριανίδη, είναι πολύ πολύ σημαντικές, γιατί είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν στη ΓΑΜΑ Εθνική και ειδικά η περίπτωση του Βαγγέλη του Αβραμόπουλου, εγώ θεωρώ ότι τον περιορίζει πάρα πολύ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να αγωνίσει ως επαγγελματίας, δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλες οι διαφορές άλλωστε. Και μάλιστα δεν τελειώνει εδώ η Αλεξάνδρεια. Θεωρώ ότι 2-3 ακόμα μεταγραφές τις κάνει και σε κέρια πόστα. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου, Γιάννη, για την ΑΕ Αλεξάνδρειας. Θα πρέπει να πούμε βέβαια και υπάρχει και ένα προπονητικό team όπου υπάρχουν σε όλες τις θέσεις άνθρωποι όπως του γυμναστή, του βοηθού προπονητή, του προπονητή τερματοφυλάκων. Του τερματοφυλάκων, έτσι, ο Νίκο Αναστασόπουλο, εξαιρετική επιλογή, δεν το συζητώ. Εμπειρία τεράστια. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει γενικά μια ομάδα, στο πούμε, που υπόσχεται και αναμένεται να μονοπολίσουν το ενδιαφέρον μαζί με τα Τρίκαλα και με την Νάουσα. Βέβαια δεν ξέρουμε τους ομίλους τώρα που θα βρίσκονται οι ομάδες της Συμμαθίας. Είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό είναι ερωτηματικό γιατί πάντα η ΕΠΟ μας βάζει πραγματικά αυτή την περίοδο. Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι στην προκειμένη περίπτωση. Φέτος μεσολαβούν κιόλας και οι εκλογές. Αυτό πάει πάρα πολύ πίσω τον όλο προγραμματισμό. Διάβασα σε κάποια sites ότι θα βγει προκήρυξη τη Δευτέρα, αυτό που μας πέρασε δηλαδή. Όλοι από αυτήν κρέμονται γιατί θα έχει κάποια στοιχεία μέσα τα οποία δεν θα είναι όπως τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά η δική μου πληροφόρηση λέει ότι οι διεργασίες για τις εκλογές είναι έντονες στην ΕΠΟ και όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα στο κομμάτι αυτό. Έχουν ορίσει βέβαια μια επιτροπή για να βγάλει την προκήρυξη και θα είναι έκπληξη αν βγει μέχρι την Παρασκευή, Γιάννη. Δηλαδή το θεωρώ πολύ δύσκολο να βγει αυτή την εβδομάδα. Εάν βγει όμως, τουλάχιστον θα λύσει κάποια χέρια ομάδων που δεν ξέρουν τι θα γίνει με τους μεγάλους, γιατί στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται στην 18, στο φιλαγωγό δηλαδή, όχι υποχρεωτικό, μέχρι κάποιον αριθμό ξένων ή μέχρι κάποιον αριθμό 33 και πάνω, αυτό λένε ότι θα καταργηθεί. Περιμένουμε. Επομένως κάποιες ομάδες κρίνονται μέσα από την προκήρυξη. Να δούμε. Θα δούμε και μάλιστα, δεν ξέρω, υπάρχουν και πληροφορίες ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν αρχές Αυγούστου για να ξεκαθαριστεί έτσι, το λέει, θέμα αυτό. Για 8 Αυγούστου. Είμαστε όλοι σε ένα με ένα καρβουνά. Θα κρίνει πάρα πολλά η εκλογική αναμέτρηση, κυρίως για τον προγραμματισμό των ομάδων και για τα πρωταθλήματα, αυτό που είπες πριν για τους ομίλους. Βέβαια, η δεδομένη, θα έλεγα, τουλάχιστον όπως φάνηκε από την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, είναι η παρουσία του κυρίου Γραμμένου στα πράγματα. Θα περιμένουμε μέχρι που να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, γιατί έχουν γίνει όλες διεργασίες. Από ό,τι φαίνεται χρειάζεται μόνο το χρήσμα, θα έλεγα, των ομάδων, των ενώσεων. Θα αναμένουμε. Να πάμε στην Α1 Αργύρη της μεταγραφές, αλλά πριν να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε να δούμε τις μεταγραφές οι οποίες υπάρχουν και γενικά που κινούνται οι ομάδες της Α1.